Πάμε να συναντήσουμε και να συνομιλήσουμε με τον πατέρα Ευστράτιο στην Ιερά Μονή Πέτρου και Παύλου στην Πεύκη. Καλημέρα σας. Είναι μαζί με την Ελευθερία την Σπυράκη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Κρίσιμη ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους. Να είστε καλά. Αμήν. Αμήν με υγεία. Έχουμε εκ νέου έκτακτη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου μετά την απόφαση της πολιτείας να κλείσουν και πάλι οι ναοί πατέρα λόγω του κορονοϊού. Ναι, τα επιπλέον μέτρα, τα αυστηρά μέτρα και πάλι τα οποία επανήλθαν στη ζωή μας, με αποτέλεσμα να πρέπει να κλείσουν οι ναοί, κάτι με το οποίο διαφωνείτε. Βεβαίως. Αυτό μας στεναχωρεί γιατί, όπως ξέρετε, η απόφαση της κυβερνήσεως σε συνεννόηση με την Ιερά Σύνοδο ήταν να λειτουργήσουν οι ναοί ανήμερα τα Χριστούγεννα, όπως και έγινε, την Πρωτοχρονιά και τη Μεγάλη Εορτή των Θεοφανίων. Και τώρα τι... Κάτι το οποίο όμως, ναι, με την απόφαση της κυβερνήσεως... Ναι. Άλλαξε αυτό και, ανήμερα τα Θεοφάνεια δεν θα έχουμε πιστούς μέσα στην Εκκλησία. Τώρα, τον αγιασμό πώς θα τον διανύμετε, πατέρα Ευστράτη, Κοιτάξτε, αυτό υπήρχε και πριν η απόφαση, ότι να έχουμε προμηθευτεί ναοί μπουκαλάκια ειδικά, ναι, να έχει μπει εκεί ο αγιασμός, τελέσουμε εντός των ιερών ναών και μετάξει οι πιστοί ένας-ένας να παίρνει το μπουκαλάκι του. Τώρα, από την άλλη, το Σάββατο ακούσαμε όλοι ότι επιστρέφει αυτό το αυστηρό lockdown σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να μείνει σε, ναι, χαμηλά επίπεδα ο αριθμός των κρουσμάτων. Έτσι κλείνουν και πάλι όλα όσα είχαν ανοίξει, δηλαδή οι αποφάσεις που είχαν ληφθεί και για το λιανεμπόριο και για την εκκλησία ήταν κοινές για την περίοδο των εορτών. Εφόσον όλα και, ναι, πάλι κλειδώνουν και κλείνουν. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα κλείσουν και οι εκκλησίες. Ότι θα γίνει το ίδιο και στις εκκλησίες. Δεν το βλέπετε έτσι. Από πλευράς εκκλησίας δεν θεωρώ ότι δεν τηρήθηκαν τα μέτρα. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Με απόλυτη ασφάλεια έγινε και η λειτουργία των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Πουθενά δεν είχαμε κανένα συμβάν, κανένα κανάλι, κανένας δημοσιογράφος δεν ανέφερε για κάποια εκκλησία ότι δεν τηρήθηκαν τα μέτρα. Αυτό όμως, με πιστή ευλάβεια τα, ναι, τηρήσαμε όλοι μας. Ναι, πατέρα Ευστάτια, και οι υπόλοιποι θα έλεγαν ότι τήρησαν τα μέτρα. Εάν έλεγε η πολιτεία αυτή τη φορά τα κλείνουμε όλα εκτός από τις εκκλησίες, δεν θα είχαμε αντιδράσεις, δεν θα είχαμε δύο ταχύτητες, να το πω έτσι. Θα είχαμε αντιδράσεις, κύριε Παυλόπουλε, αλλά βλέπετε ότι και οι αριθμοί δεν ανέβηκαν. Δηλαδή, άνθρωποι που νοσούν δεν αυξήθηκαν δραματικά να έχουμε κάποια αλλαγή. Ίσα-ίσα που έχουμε μείωση. Άρα λέτε ότι είναι αδικαιολόγητη η απόφαση αυτή. Και εφόσον είχαν συμφωνηθεί με την Ιερά Σύνοδο, ούτε έγινε κάποια νέα συνεννόηση με την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τώρα, σήμερα εσείς φαντάζομαι θα περιμένετε να δείτε τι θα αποφασίσει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος και... Εμείς, η Εκκλησία γενικώς σέβεται την πολιτεία, τηρεί τα μέτρα και η πολιτεία... Και οι γιατροί μας λένε να τηρήσουμε, αλλά εμείς έχουμε το όργανό μας που είναι η Ιερά Εκκλησία της Ελλάδος. Σε λίγη ώρα συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριε Ιερονήμου, και περιμένουμε τι απόφαση θα πάρουν. Ελευθερία, οι πιστοί τι λένε, είχες την ευκαιρία να συναντήσεις κόσμο εκεί πέρα. Έχουμε συνομιλήσει με κόσμο ο οποίος δεν κρύβει την δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν μπορεί να παρευρεθεί στην λειτουργία των Θεοφανίων. Περίμεναν και εκείνοι, όπως και ο κόσμος που είδαμε εδώ και οι υπόλοιποι πιστοί τη συγκεκριμένη ημέρα, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη και την λειτουργία των Θεοφανίων. Κάτι τέτοιο ωστόσο, όπως λένε, αφού η πολιτεία αποφάσισε, ναι, να μην μπορούν να παραστούν στη συγκεκριμένη λειτουργία, δεν θα το κάνουν. Υπάρχουν όμως και κίνια, και τώρα πρέπει να σας πω ότι θα βρεθούν έξω από τις εκκλησίες, όπως συνέβη και τις προηγούμενες ημέρες. Τις προηγούμενες ημέρες θυμάστε καλά ότι είχαμε τις λίστες όπου κάποιος μπορούσε να καλέσει και να δώσει το παρόν. Υπήρχαν όμως και εκείνοι οι οποίοι, λόγω ότι δεν είχαν δηλώσει έγκαιρα
ναι, παρουσίαση στον χώρο. Ναι. Παρακολουθούσαν απ' έξω από τις εκκλησίες. Κάτι τέτοιο λοιπόν αναμένεται να δούμε και την ερχόμενη Πέμπτη. Θα είμαστε εδώ, θα το καλύψουμε, θα δούμε και θα μιλήσουμε γενικά με τον κόσμο ο οποίος θα βρεθεί στις εκκλησίες. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστήσουμε πολύ. Περιμένουμε και εμείς να δούμε την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Να δούμε ποια θα είναι αυτή, γιατί όπως μας λέει και ο πατέρας Ευστράτιος, αυτοί, αυτό θα εφαρμόσουν και εκείνοι, ό,τι, ναι. ό,τι πει το όργανό τους. Αλλά η δυσαρέσκεια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι δεδομένη. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.